αρχαίων πολιτισμού και η ενδοχώρα βρίσκονται σε ένα από τα πιο παραδοσιακά ζαχαροπλαστεία στο κέντρο της Ξάνθης. Και λέγεται, Στέλλα μου... Ζαχαροπλαστείο, το κάτι άλλο. Το κάτι άλλο. Το κάτι άλλο το βλέπουμε και θα μιλήσουμε για μετά τι είναι αυτό. Ωραία. Αλλά πες μου, πόσα χρόνια είναι η ιστορία του ζαχαροπλαστείου. Το ζαχαροπλαστείο μας συντρίθηκε περίπου πριν από 35 χρόνια. Είναι μια οικογενειακή επιχείρηση με τον πατέρα μου και τον θείο μου, τον κύριο Τολμίδη και τον κύριο Αρσενίου. Και τώρα συνεχίζουμε κι εμείς, εγώ και ο αδερφός μου, συνεχίζουμε την παράδοση. Μάλιστα. Η παράδοση της Ξάνθης για τα γλυκά της είναι γνωστή. Είναι γνωστή βεβαίως, γιατί χρησιμοποιούμε πάντα προϊόντα αλφα κατηγορίας. Είναι τα σιροπιαστά και φυσικά νούμερο ένα προϊόν είναι η καριόκα μας. Η καριόκα μας. Και η δικιά σας φημίζεται κιόλας. Η δικιά μας φημίζεται, γιατί προσπαθούμε πάντα να έχουμε την καλύτερη άριστη ποιότητα υλικών. Με σοκολάτα αυθεντική ελληνικής παραγωγής, την σοκολάτα Ίων και καρύδια που είναι δικά μας παραγωγής. Από το κτήμα σας. Αποκλειστικά από το κτήμα μας. Δεν περνάει τίποτα άλλο. Δεν περνάει τίποτα. Θα μου δείξεις μια καριόκα. Φυσικά, η καριόκα είναι αυτή εδώ πέρα. Είναι οι μικρές καριόκες του κιλού και αυτή εδώ πέρα που είναι η ατομική. Και πάμε τώρα. Την έχεις φτιάξει ειδικά για μένα δηλαδή. Για σένα, γιατί για να την δοκιμάσεις. Τι να μου κάνει αυτό εμένα. Ναι. Να την ανοίξουμε κιόλας για να τη δούμε. Όπα. Ωραία. Όπω, γεμάτο σοκολάτα. Γεμάτο σοκολάτα, γεμάτο καρύδι. Ναι, και δικό σου καρύδι. Δικό μας καρύδι, βεβαίως. Ναι. Είναι πάρα πολύ ωραία. Νομίζω ότι μία δοκιμή θα σας πείσει. Πώς κρατιέσαι έτσι αδύνατη όμως με τόσα γλυκά γύρω-γύρω? Τρώμε. Είναι τα γλυκά που δεν παχαίνουν, μάλλον. Ωραίο αυτό. Δηλαδή, στο κάτι άλλο τα γλυκά δεν παχαίνουν. Τα γλυκά δεν παχαίνουν, ομορφαίνουν. Ωραία. Αυτή η καριόκα πόσα χρόνια γίνεται εδώ στο ζαχαροπλαστείο? Από την ίδρυση του ζαχαροπλαστείου ξεκινήσαμε να φτιάχνουμε και την καριόκα. Εσύ πότε αντιλαμβάνεσαι ότι παραλαμβάνεις στα χέρια σου μια τέτοια επιχείρηση που έχει αυτή την ιστορία? Και τι σήμαινε για μια νέα κοπέλα αυτό? Εμείς και εγώ και ο αδερφός μου από τότε που θυμόμαστε τον εαυτό μας από μικρά παιδιά δουλεύουμε συνέχεια μέσα στην επιχείρηση. Ναι. Δεν φύγαμε καθόλου δηλαδή από το κατάστημα, από την ίδρυση. Ναι, αλλά κάποια στιγμή αντιλαμβάνεσαι ότι αυτό έρχεται σε σένα πια. Ναι, δηλαδή εσύ θα το συνεχίσεις. Ναι. Είναι βάρος αυτό, είναι ευχάριστο? Όχι, είναι ευχάριστο. Είναι ευχάριστο γιατί θέλουμε να συνεχίσουμε. Θέλεις. Ναι, αν και σπουδάσαμε άλλα πράγματα, αποφασίσαμε τελικά να συνεχίσουμε την επιχείρηση. Εγώ σπούδασα αρχιτεκτονική. Ωραία, αρχιτεκτονική γλυκού λοιπόν. Αρχιτεκτονική γλυκού. Μια το χαρά. Καλύτερο. Μια το χαρά. Καλύτερο. Λοιπόν, ναι. Αυτό θα μου το έχεις κάνει για μένα. Το έχω κάνει για σένα. Αυτό το φάω. Ωραία. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και. Η δοκιμή πρέπει να πείσει. Κυρίες και κύριοι, χάνετε. Δεν μπορώ να σας μεταφέρω τι αισθάνονται οι κάλικες της γεύσεώς μου αυτή τη στιγμή. Και ούτε πρόκειται να σας το πω. Ελάτε εδώ στην Ξάνθη, στο κέντρο της πλατείας είναι. Το τρώω όλο. Εννοείται. Ευχαριστώ. Και όλο το δίσκο για σας. Γευσηγνωσίας, γλυκογνωσίας στην Ξάνθη, μέρος 2. Με τον κύριο Αρσενίου λοιπόν εδώ πέρα θα σας μιλήσουμε και θα σας δείξουμε ένα πολύ ιδιαίτερο και μοναδικό, θα έλεγα, γλύκισμα του ζαχαροπλαστείου αυτού. Μάλιστα. Το οποίο λέγεται και ευεξία. Πράγματι, το έχω φάει και χαμογελάω από το πρωί. Για λέγε. Η Ξάνθη με πολυτεχνείο από το 1974 δεν θα μπορούσε να μείνει μόνο στο κατεξοχήν τοπικό παραδοσιακό που είναι η καριόκα και η ψυχή μας, αλλά πήγαμε και παρακάτω. Θα πρέπει εσείς να φτιάξετε μια παράδοση δηλαδή. Ναι, θα πρέπει εμείς να φτιάξουμε και ξεκινήσαμε και αυτή η παράδοση ξεκίνησε και αποδίδει
Έχουμε λοιπόν και τα πρώτα γλυκά με νοημοσύνη. Οπα. Και ένα με νοημοσύνη είναι η ευεξία. Αυτό εδώ. Αυτό εδώ είναι λοιπόν σοκολάτα. Μαύρη, κουβερτούρα υγείας. Ναι. Με υποφαές και καρύδι. Δικό σας, δική σας παραγωγή. Το καρύδι είναι, ναι, η παραγωγή είναι δική μας. Είναι γνωστό από την αρχαιότητα, από το Δία ακόμη, λοιπόν... Η αξία του καρυδιού. Η αξία του, ο εγκεφαλικός καρπός ο λεγόμενος. Ναι. Ισορροπιστής του εγκεφάλου μας και του υποφαές. Είναι αυτό που επέτρεψε τα στρατεύματα και το υπηκό του Μεγάλου Αλεξάνδρου να μπορέσουν να φτάσουν στην άκρη του κόσμου, του τότε κόσμου. Ναι. 190 βιταμίνες, μέταλλα και ιχνοστοιχεία στο υποφαές, ενώ στο καρύδι είπαμε όλα τα συστατικά τα οποία βοηθάνε τη σωστή λειτουργία του εγκεφάλου και η κουβερτούρα υγείας με παράλληλη δράση που δεν παχαίνει, ομορφαίνει. Που δεν παχαίνει, ομορφαίνει. Αυτό λοιπόν το κάνετε μόνο εσείς. Αποκλειστικά εδώ. Ναι. Αποκλειστικά εδώ. Στο ζαχαροπλασίο, στο κάτι άλλο. Στο κάτι άλλο. Στο κέντρο της Ξάνθης, να το στο πω. Στο κέντρο της. Το ψάχνει, ναι, κανείς περίεργα και πουθενά. Ναι. Και είναι ένα γλυκό το οποίο συντηρείται και εκτός ψυγείου. Αρκετό μεγάλο χρονικό διάστημα. Ναι, γιατί είναι φυσικό, δεν έχει κάτι. Χωρίς καθόλου μα καθόλου συντηρητικά. Το υποφαές που το βρίσκεται. Το υποφαές είναι εισαγόμενο πότε από Ινδία, πότε από Ιράν και πότε από Ρουμανία. Mm-hmm. Ενώ αφθονούσε κάποτε. Τα χρόνια κάποτε. Εδώ. Αφθονούσε, ναι. Και ήταν και γνωστό για τις θεραπευτικές ιδιότητες. Στη Θράκη. Ναι, και στη Θράκη. Και στη Θράκη. Σήμερα δεν υπάρχει. Σιγά σιγά όμως τα νέα παιδιά που γυρίσανε και αρχίζουν να γυρίζουν όσα στα χωριά τους και στην Ήπεθρο, μεταξύ άλλων βάζουν και υποφαές. Το βάζουν και αυτό, ναι. Μπράβο. Μπράβο, πολύ καλό αυτό. Όπως στη Δράμα βάλαν το μύρτιλο και όπως κάποιοι ξεκινήσανε και με τα κράνα. Πολύ σημαντική πληροφορία που μας δίνεις. Ναι. Και αισιόδοξη. Ναι, διότι όταν κάποια στιγμή μπήκε η φαρμακευτική σχολή είτε της Αθήνας είτε της Θεσσαλονίκης, αυτή που βοήθησε το βιομηχανικό τριαντάφυλλο και τον Κρόκο Κοζάνης να ανταγωνίζονται, το τριαντάφυλλο βασικά, σε ροδέλαιο αυτό της Βουλγαρίας, ή το μύρτιλο της Δράμας να φτάσει μέχρι την κατασκευή κάψουλας για διαβητικούς, πιστεύω ότι η συμβολή της και στα κράνα και σε αυτά τα συστατικά που συνθέτουν το συγκεκριμένο προϊόν και στα άλλα που έχουμε εδώ θα είναι καθοριστική. Μάλιστα. Τι άλλο βρίσκει κανείς στο ζαχαροπλαστείο σας? Στο ζαχαροπλαστείο μας παραδοσιακά τα πάντα σιροπιαστά, κουλουράκια, κουραμπιέδες, τούρτες, πάστες, τη λιχτά του κιλού όπως είπαμε και από καιρού εις καιρών πολλές καινοτομίες. Το ζαχαροπλαστείο στο οποίο βρίσκεστε όλα αυτά τα χρόνια έχει εισαγάγει στην τοπική αγορά 15 κωδικούς αυθεντικούς που τους βρίσκεται μόνον εδώ. Γι' αυτό και είμαστε εδώ. Ναι. Αυτό το τρώω. Βεβαίως. Δεν παθαίνω τίποτα. Μια όχι. Χαρά έτσι δεν παχαίνω. Αυτό το γλυκό κόντεψε να φτάσει και στο διαστημικό σταθμό. Με το Γιουρτζίχη, ναι. Αν ο Γιουρτζίχη έκανε έκτη πτήση, αυτό το γλυκό θα πήγαινε στο διεθνή, ναι, διαστημικό. Ο φίλος μου ο Θόδωρος λοιπόν θα το πήγαινε στο διάστημα αυτό. Ναι, τότε θα είχε την επωνυμία Σύριος όμως. Ναι, θα το λέγαμε Σύριο. Μετά το αλλάξαμε ετικέτα. Δεν πειράζει. Ναι. Και ευεξία καλό είναι. Και ευεξία. Κυρίες και κύριοι, για ευεξία. Εδώ, υποφαές και σοκολάτα μαύρη. Άντε, γεια.
δεν θα έχω δάκρυ ξανά για αγάπη να δακρύσω. Τώρα φεύγεις κι αφήγες μη, μου ζητάς να λησκόνησω. Φεύγεις, φεύγεις, φεύγεις και χάνομαι, φεύγεις και εδώ πεθαίνω. Φεύγεις, φεύγεις, φεύγεις και χάνομαι, μια ζωή περιμένω. Θέλω λόγια ξανά για αγάπη να ακούσω. Τώρα φεύγεις γιατί είχες πει, μου ζητάς να μην ακούσω. Φεύγεις, φεύγεις, φεύγεις και χάνομαι, φεύγεις και εγώ πεθαίνω. Φεύγεις, φεύγεις, φεύγεις και χάνομαι, μια ζωή περιμένω. Φεύγεις, φεύγεις, φεύγεις και χάνομαι, φεύγεις και εγώ πεθαίνω. Φεύγεις, φεύγεις, φεύγεις και χάνομαι, μια ζωή περιμένω. Μου ζητάς να λησκόνησω.